Εκδήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος σε επίπεδο Μαγνησίας πρόκειται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα του Σαββάτου. Η εκδήλωση με θέμα «Έκτακτο στρατοδικείο Βόλου, η προσπάθεια του αστικού κράτους να εξοντώσει το ΚΚΕ και το λαϊκό κίνημα» θα λάβει χώρα συγκεκριμένα το Σάββατο 7 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Παραλιακό Συγκρότημα. Αναμένεται να μιλήσει ο Κύριλλος Παπασταύρου, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Στην εκδήλωση θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια αναθεματικής παλακέτας για τους εκατοντάδες αγωνιστές που οδηγήθηκαν στο έκτακτο στρατοδικείο Βόλου την περίοδο 1946-1949. Στο πλαίσιο της σημερινής συνέντευξης τύπου από τη γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Βόλο, δόθηκαν λεπτομέρειες για την εκδήλωση, καθώς επίσης και πτυχές της ιστορίας του νεότερου ελληνικού κράτους. Είναι η πρώτη φορά για τα δεδομένα της πόλης του Βόλου που από τότε που συνέβησαν τα γεγονότα αυτά, την περίοδο του εμφυλίου, την περίοδο 46-49, γίνεται μια παρόμοια εκδήλωση εδώ πέρα στο Βόλο για το θέμα αυτό των εκτάκτων στρατοδικείων Βόλου, στα οποία παραπέμφθηκαν πάνω από 1.000 αγωνιστές, μέλη και στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και άλλοι αγωνιστές, και πολλοί από αυτούς εκτελέστηκαν στη συνέχεια στο Καζανάκι. Τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος επισήμαναν ακόμη ότι διδασκόμαστε από την ιστορική πείρα του λαϊκού κινήματος της περιοχής μας. Πείρα πολύτιμη στο σήμερα, την ώρα που μένεται η ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία και που για ακόμη μια φορά οι λαοί καλούνται να πληρώσουν τους ανταγωνισμούς των μονοπωλίων και τους αιματοβαμμένους δρόμους του καπιταλιστικού κέρδους. Που όλο μαζί το αστικό πολιτικό προσωπικό, τα αστικά κόμματα θέλουν το λαό στοιχισμένο πίσω από τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων της χώρας να πληρώνει το πανάκριβο αμερικάνικο LNG, την καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων της χώρας όπως ο Λιγνίτης για χάρη των πράσινων business, να πληρώνει είτε ως φορολογούμενος είτε ως καταναλωτής τις ανατιμήσεις και σύντομα να πληρώσει και με τη ζωή και το αίμα του τις αντιθέσεις των υπεριαλιστών, στις σημερινές συνθήκες που τον θέλουν χειροκροτητή των Ναζί της Ουκρανίας όπως έγινε πρόσφατα στη Βουλή. Στον απόϊχο πάντως των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού για το θέμα του ρεύματος και των υψηλών λογαριασμών, υπήρξε ανακοίνωση και από το ΚΚΕ σε επίπεδο Θεσσαλίας. Μεταξύ των άλλων, στην ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος αναφέρονται: τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια ουσιαστικά μετατρέπουν τους τερατώδεις λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους πρόσθετους φόρους και περικοπές για το λαό, αφού η όποια ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος θα πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λαϊκά νοικοκυριά.